Ξαφνικά προβληματίζεστε για την άνοδο της ακροδεξιάς. Ματαστικά κόμματα με την αντιλαϊκή του πολιτική διαχρονικά αποτελούν τους χορηγούς της. Στο δίλημα Μακρόν-Λεπέν, η πανστρατιά υπέρ του Μακρόν εκτόξευσε τα ποσοστά της Λεπέν. Τώρα από κοινού ψηφίζουν νόμους εκτρώματα σε βάρος των μεταναστών. Δεν κυβερνάει ακροδεξιά, για παράδειγμα, στην Ιταλία. Δεν στηρίζει η κυβέρνηση στη Σουηδία. Μήπω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενσωματώσει την ταύτιση φασισμού-κομμουνισμού κάθε λογή αντικομουνιστικέ αθλειότητε. Απαιτεί διώξει, θέτει κομμουνιστικά κόμματα εκτό νόμου, ενώ καταδικασμένοι να ζει εγκληματίε όπω τη Χρυσή Αυγή είναι ακόμη ευρωβουλευτέ. Αποκινούμε την ακροδεξιά, αστικά κόμματα στήριξαν τη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστίνιου. Φασιστικέ δυνάμει, όπω του αζωφικού στην Ουκρανία. Η ακροδεξιά είναι τέκνο του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματο που υπερασπίζεστε. Πάλι ενάντια στο φασισμό σημαίνει πάλι ενάντια στον καπιταλισμό που τον γεννά. Γι' αυτό θέλει πιο ισχυρό ΚΚΕ, πιο, ισχυρό, πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα ενάντια σε αυταπάτες, ψεύτικες προσδοκίες, στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού.